Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο βρισκόμαστε στην επαρχία Λεμεσό, σε έναν από τα αρχαιότερα εκκλησάγια στη μνήμη του Αγίου Στεφάνου, το οποίο βρίσκεται στο χωριό Πάχνα. Είναι 2 χιλιόμετρα νότια του χωριού και να το δούμε έτσι λίγο. Το εκκλησάκι έχει χτιστεί από τους χωριανούς, από τους παχνιώτες. Μόνοι τους το έχτισαν, από ό,τι βλέπετε έχουν και ακανόνιστο σχήμα οι πέτρες. Είναι από τις πέτρες του τόπου εδώ και το έφτιαχνα σιγά σιγά και έτσι καταλαβαίνουμε ότι βάζανε μικρές μεγάλες πέτρες, ότι η πέτρα είχε εδώ το χωριό τους που την πήρανε και το χρησιμοποιήσαν. Έτσι. Και εδώ έχει και άλλες πέτρες. Πάμε και μέσα να δούμε την εκκλησία. Η εκκλησία την έκαναν ανακαίνιση το τμήμα αρχαιοτήτως. Και από τότε μέχρι σήμερα είναι σε αυτήν την κατάσταση. Είναι ανοιχτή πάντα, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε για να ψωκερεί του να προσκυνήσει. Και για να δούμε μέσα πώς είναι. Αυτό είναι το ιερό. Απαγορεύεται να μπεις μέσα. Και γίνονται λειτουργίες εδώ. Άρα σκεφτείτε ότι μόνο ο πάτερ μπορεί να μπει εδώ μέσα και να κάνει τη λειτουργία. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, η γιορτή του Αγίου Στεφάνου είναι 27 του Δεκεμβρίου. Όμως η εκκλησία εδώ δεν λειτουργά μόνο στη γιορτή του. Λειτουργά πάντα 2 του Αυγούστου. Έρχονται εδώ όλοι οι κατοίκοι της Πάχνας και από τα γύρω χωριά και λειτουργούν και κάνουν τη γιορτή εδώ του Αγίου Στεφάνου. Έχει και πάρα πολλές εδώ καρέκλες. Άρα τις χρησιμοποιούν κάθε φορά. Για να αναβούν φωτιά πρέπει, γιατί είναι ανοίγεται φωτιά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας για αυτή τη μικρή και αρχαία εκκλησία που δημιουργήθηκε από χέρια ανθρώπων με πέτρες του τόπου τους το 13ο αιώνα και στέκει μέχρι και σήμερα όρθια. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά, να προσέχετε.